τεχνολογία και στην ελιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε σύγχρονα μηχανήματα να μπαίνουν στο χωράφι και να αλλάζουν την καθημερινότητα και τη ζωή του παραγωγού. Αυτή τη φορά θα γνωρίσουμε ένα μηχάνημα, το οποίο είναι αυτοκινούμενο, μέσα στο χωράφι και το χειρίζεται ένας νέος άνθρωπος εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, στην Αραπόλακα. Ένα χωριό κοντά στην Καλλιθέα ή αλλιώς κοντά στην Πύλο. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Πετούμενο, ο οποίος είναι γεωπόνος στο επάγγελμα και είναι και παραγωγός. Κατέχει κάποιες εκτάσεις με ελιές και προχώρησε σε αυτή τη σημαντική επένδυση. Θα δούμε αμέσως τώρα τους λόγους και τα ωφέλη. Νίκο, ξεκινάω από την ηλικία. Πόσο ετών είσαι? Είμαι 43 χρονών σε λίγες ημέρες. Και από πού μας έρχεσαι? Αν το πάρουμε προς τα πίσω, κατάγομαι από την Κόρινθο, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια μένω στην περιοχή της Πύλου με την οικογένειά μου. Πώς και έγινε αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλαγή? Ήταν κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική η αλλαγή αυτή. Λόγω της κρίσης που περάσαμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, υποχρεώθηκα με την οικογένειά μου από τις οικονομικές συνθήκες να έρθω και να αναλάβω την περιουσία που είχαμε στην Πύλο και να βιοποριστούμε με αυτή. Άρα ελιές και τι άλλο? Ελιές, σταφίδες, αμπέλια και ποτέ δεν ξέρεις τι ακόμα, αλλά μέχρι στιγμής αυτά. Το αγαπάς? Τα αγαπάω πολύ, ναι. Τι σου αρέσει πιο πολύ? Ποτέ δεν μου άρεσε το να περιοριστώ σε ένα γραφείο. Πάντα μου άρεσε η επαφή με τη φύση και η ελευθερία να δημιουργώ πράγματα. Η ελιά τι σημαίνει για σένα? Η ελιά είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια της περιοχής. Έθρεψε πολλές γενιές ανθρώπων με τον καρπό της και δείχνοντάς της τον απαραίτητο σεβασμό, σίγουρα θα μπορέσει να θρέψει και πολλές ακόμα. Άρα θεωρείς λοιπόν ότι η αγροτική ζωή μπορεί να δώσει εισόδημα σε μια νέα οικογένεια με σύγχρονες απαιτήσεις, αρκεί να γίνει πώς? Όταν όσο κάνουμε κάτι που το αγαπάμε, εξελισσόμαστε, εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό, σίγουρα μπορεί να σου προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι άλλες δουλειές. Ως γεωπόνος ή μάλλον φοιτώντας τη γεωπονική σχολή, περίμενες κάποια στιγμή ότι θα έκανες αγροτική ζωή? Δεν περίμενα ακριβώς αυτή την εξέλιξη, αλλά δεν ήταν, όπως αποδείχτηκε, πολύ μακριά από αυτό που μου άρεσε. Αλλάζουν οι συνθήκες μας σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες. Το ότι θα χειριζόσουν κάποια στιγμή ένα μηχάνημα όπως αυτό, το είχες φανταστεί? Είχατε μάθει στη σχολή σας για μηχανήματα? Όχι, δεν υπήρχαν σαν ιδέα καν αυτά τα μηχανήματα όταν εγώ ήμουν φοιτητής. Αλλά οι ανάγκες της μείωσης του κόστους εργασίας και της αύξησης της παραγωγής αναγκαστικά σε οδηγεί στην αγορά κάποιων τέτοιων μηχανημάτων. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Η ιδέα ξεκίνησε εδώ και κάποια χρόνια να ψάχνω τι θα κάνουμε ώστε να μειωθεί το κόστος συγκομιδής, γιατί ήταν το μεγαλύτερο από όλα τα κόστη που είχαμε στη διάρκεια του έτους, ήταν το κόστος συγκομιδής της ελιάς. Ψάχνοντας πολλά μηχανήματα, βλέποντας πολλά μηχανήματα, καταλήξαμε φέτος, είναι η πρώτη χρονιά που το έχουμε, στο αυτοκινούμενο μηχάνημα του Αυγέρου, του κύριου Αυγέρου. Το πήραμε ήταν επειδή μας δίνει μια μεγάλη αυτονομία μέσα στο χωράφι, δεν περιοριζόμαστε στο να έχουμε το τρακτέρ μόνιμα απασχολημένο. Ταλαιπωρείται το τρακτέρ πολύ λιγότερο αφού δεν δουλεύει όλο το καιρό. Και γενικά όπως αποδείχτηκε η κατασκευή του βοηθάει τη συγκομιδή σε όλα τα είδη χωραφιών και στα επικλινή και στα χωράφια που είναι λίγο βαριά και κρατάνε νερό. Και έτσι αποδείχτηκε μια πολύ καλή επιλογή αυτή που κάναμε. Σαν επιλογή, θεωρείς ότι είναι ιδανική? Είχες δοκιμάσει και κάποιες άλλες μεθόδους, ίσως, ναι, πιο χειρονακτικές? Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί σίγουρα όλα αλλάζουν, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο χωράφι μας. Η ζημιά που κάνει στο δέντρο είναι ελάχιστη και ο χειρισμός του είναι πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο βολικός από το να έχεις άλλο ένα μηχάνημα βαρύ μέσα στο χωράφι σου. Πόσα άτομα χρειάζεσαι? Το συνεργείο που χρειάζομαι είναι τρεις εργάτες περίπου. Τρεις εργάτες. Η όλη δουλειά είναι οι εργάτες αυτοί όλη τη μέρα προσπαθούν να σε προλάβουν, να στρώνουν πανιά
ώστε να μπορέσει να ραβδίσει τις ελιές. Άρα έχεις μόνο εργάτες για τα πανιά και το σάκιασμα ουσιαστικά. Ναι, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Πόση ώρα σου παίρνει να μαζέψεις μία ελιά? Ανάλογα το μέγεθος της ελιάς, από 2 έως 4-5 λεπτά σε πολύ μεγάλες ελιές. Τι εξοικονόμηση χρόνου σε διάστημα ημερών, πες μας, σου έκανε φέτος? Είναι περίπου 60% μείωση στις ημέρες εργασίας. Το οποίο είναι και το άμεσο κέρδος μεγάλο, το όφελος μεγάλο, αλλά και το όφελος από το ότι σου επιτρέπει να μαζέψεις ακόμα περισσότερες μέρες ελιές και να αυξήσεις ακόμα περισσότερο το εισόδημά σου. Άρα λοιπόν, μειώνοντας τις ημέρες, έχεις δυνατότητα να μπεις σε περισσότερες καλλιέργειες, σε περισσότερες εκτάσεις. Ακριβώς. Άρα δεν θα μαζέψεις μόνο τις δικές σου, ακριβώς, από ό,τι μας λες. Ακριβώς. Δεν θα το πάρεις αυτό το μηχάνημα μόνο για να μαζέψεις ένα μικρό κλήρο, θα το πάρεις για να το δουλέψεις πιο επαγγελματικά, να μαζέψεις τις δικές σου και να μαζέψεις και άλλες περιουσίες ανθρώπων που δυσκολεύονται περισσότερο, όπως αποδείχθηκε φέτος, να βρουν εργατικά χέρια. Άρα αυτό σου λύνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα των εργατικών χεριών, και ταυτόχρονα σου δίνει και εξτρά μεροκάματο. Ακριβώς. Το κόστος του και πότε αναμένεται η απόσβεσή του? Το κόστος, αυτό το μηχάνημα, η κατασκευή του γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Μπορείς να προσθέσεις πράγματα, να αφαιρέσεις πράγματα, να τροποποιήσεις πράγματα σε συνεργασία με την εταιρεία του κυρίου Αβιέρου, και κινείται σε ένα ύψος γύρω στις 35.000 ευρώ το συγκεκριμένο. Το κόστος, η απόσβεση του αυτή, κρίνοντας από τη φετινή χρονιά, γιατί μόνο με ένα χρόνο το έχω, θα είναι περίπου 2-3 χρόνια. Αξίζει τον κόπο? Αξίζει τον κόπο όταν πρέπει να εξελίσσεις, όπως είπα και πριν. Πρέπει να εξελίσσεσαι και να προχωράς μπροστά. Άμα μένεις στάσιμος, θα αλλάζουν τα πάντα γύρω σου και δεν θα μπορείς να ακολουθήσεις κάποια στιγμή. Αναζητάς μηχανήματα και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες? Αναζητώ και για τις σταφίδες και για τα μπέλια. Βέβαια, εκεί πέρα είναι πιο περιορισμένο οι εκτάσεις που έχω, οπότε δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα μπω στην διαδικασία αγοράς μηχανημάτων για αυτά. Εάν σήμερα σου λέγαμε, Νίκο, πάρε ένα χέρσο χωράφι και καλλιέργησέ το μια νέα καλλιέργεια, τι θα έβαζες μέσα? Το πρώτο που θα ρώταγα είναι αν έχουμε νερό να ποτίζουμε, γιατί είναι η κύρια ερώτηση. Αν δεν έχουμε να ποτίζουμε, μόνο ελιές, έτσι πως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα. Σε περίπτωση που έχεις νερό, οι καλλιέργειες γίνονται πιο δυναμικές, θερμοκήπια, επιτραπέζια στα φύλλα, πολλά πράγματα. Για να δούμε λοιπόν και να μείνουμε λίγο σε αυτό το μηχάνημα, το οποίο θα μας δείξει στη συνέχεια πώς δουλεύει, πώς κινείται η βούρτσα, τι κίνηση κάνει και αν αυτή φθείρει το δέντρο και πώς μεταφέρεται. Δύο βασικές ερωτήσεις που έχω εγώ. Αρχικά ξεκινήσουμε, η μεταφορά γίνεται είτε με το αγροτικό, είτε το αγροτικό αυτοκίνητο, είτε με το τρακτέρ, και κινείται στο δρόμο σαν τρέιλερ. Οι τέσσερις ρόδες γίνονται δύο, πιέζοντας ο κοτσαδόρος σηκώνονται δύο μπροστινές και κινείται στο δρόμο με τις δύο πίσω σαν τρέιλερ. Η κίνηση τώρα που με ρωτήσατε της βούρτσας δεν είναι περιστροφική, είναι παλμική, η οποία δεν δημιουργεί ζημιά στο δέντρο, γιατί δεν μπλέκονται τα κλαδιά μέσα σε αυτό. Κάνει μία ανεπαίστη κίνηση αριστερά και μετά δεξιά. Ποια άλλα ωφέλη προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος μέσα στο χωράφι? Τι άλλο εξοικονομείς? Σίγουρα το πρώτο που αναμένουμε να δούμε είναι αύξηση της παραγωγής, γιατί κλαδεύουμε, κόβουμε πολύ λιγότερο ξύλο αυτή τη στιγμή, μειώνοντας το φαινόμενο της ελιάς του να κάνει μία χρονιά και άλλη να, την άλλη να μην κάνει. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι το μέγιστο όφελος που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, αυτό μένει να αποδειχθεί κιόλας. Σίγουρα. Τι θα έλεγες λοιπόν στους αγρότες, δεν έχει σημασία η ηλικία, νέοι, μεγαλύτεροι, όλοι θέλουν να εξοικονομήσουν πόρους, ανθρώπινους πόρους, χρόνο, χρήμα και φυσικά να έχουν και παραγωγή καλή κάθε χρονιά? Τι θα τους έλεγες και κυρίως για τη συνεργατικότητα που προφανώς είναι απαραίτητη σε τέτοιες επενδύσεις? Να μην φοβηθούν να επενδύσουν πάνω στη γη. Η γη πάντα θα τους φέρει τα χρήματα που θα επενδύσουν πίσω. Και όσο είναι δυνατόν να συνεργάζονται,
γιατί το κόστος αυτών των επενδύσεων που συζητάμε τώρα να τα υπομειστεί μόνο ένας είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να αλλάξουμε λογική, νοοτροπία και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα της καλλιέργειας. Εσύ έχεις συνεργαστεί στην προκειμένη περίπτωση? Ναι, ναι, το μηχάνημα αυτό δεν αγοράστηκε μόνο από μένα, αγοράστηκε συνεταιρικά με άλλον παραγωγό. Η πρώτη χρονιά κύλησε πολύ καλά, σίγουρα θα κυλήσουμε και οι επόμενες, έτσι, γιατί έχουμε μπει στο πνεύμα αυτό της συνεργασίας. Άρα λοιπόν συνεργαστείτε και επενδύστε είναι το μήνυμα. Συνεργαστείτε και επενδύστε, ακριβώς. Μάθαμε λοιπόν το πώς η τεχνολογία μπορεί να μας κερδίσει χρόνο και χρήμα. Και μην ξεχνάτε πως ο χρόνος είναι χρήμα. Τεχνολογία στο χωράφι, τεχνολογία στην ελιά. Ας πάμε όλοι μαζί ένα βήμα παραπέρα και ας μάθουμε, ας ενημερωθούμε, ας αποκτήσουμε γνώσεις και μέσα. Καλή συνέχεια σε όλους.